Βρισκόμαστε στο κρεοπωλείο Μποτόκος, στο πρατήριο κρέατος της ομώνυμης κτηνοτροφικής μονάδας, και εδώ ο Δημήτρης ο Παπαζέκος, ο ιδιοκτήτης, είχε την ιδέα, την πρωτότυπη ιδέα, να κατασκευάσει ένα τεράστιο χωριάτικο λουκάνικο. Συνολικά το λουκάνικο φτάνει τα 22 μέτρα και είναι μονοκόμματο, δηλαδή ένα τεράστιο, ένα λουκάνικο γίγας θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο αποτελείται από ένα έντερο χωρίς κάποια προσθήκη. Δημήτρη, χρόνια πολλά. Πες μας δυο λόγια για αυτό το τεράστιο λουκάνικο που κατασκεύασες. Χρόνια πολλά και από εμένα. Σήμερα συνεργαστήκαμε χθες βασικά, τα παιδιά που δουλεύουμε εδώ μέσα, να φτιάξουμε ένα μεγάλο λουκάνικο για τις γιορτές που έρχονται, να το δει ο κόσμος και μετά να το βάλουμε στη βιτρίνα όπως και τα υπόλοιπα λουκάνικα. Από τι υλικά είναι παρασκευασμένο αυτό το λουκάνικο? Το λουκάνικο αυτό είναι από χοιρινό κρέας. Έχουμε κρέατα παραγωγής μας. Δεν χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο κρέας. Όποιος θέλει να φτιάξει λουκάνικα, βάζει και μοσχάρι, βάζει και άλλα ειδών κρέατα. Εμείς όμως επιλέγουμε μόνο το χοιρινό, λόγω που είναι δικής μας παραγωγής και δεν θέλουμε να λιώσουμε την ποιότητα του κρέατος. Αυτό το λουκάνικο είναι μονοκόμματο? Ναι, αυτό το διαλέξαμε ένα έντερο 22 μέτρα περίπου, ήταν μετρημένο, και το φτιάξαμε όλο μαζί με προσοχή πολύ για να μην το σπάσουμε, γιατί ανοίγουνε. Μπορούσαμε να βγάλουμε και πιο πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να το διατηρήσουμε να μην σπάσει καθόλου. Πώς ήταν η κίνηση αυτές τις μέρες των εορτών? Τα Χριστούγεννα ήταν πολύ αυξημένες η κίνηση, τώρα και η πρωτοχρονιά έχει πέσει λίγο. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα παράπονο με τη δουλειά μας, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας προτιμάει και να είμαστε καλά αυτό. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, χρόνια πολλά στον κόσμο όλο και καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία, με υγεία, με υγεία.